Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Αντωνίου Γιάννη, Δετολόζον Τροφολόγο, επιστημονικό διευθυντή τη Νούντρυπα. Και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το habit loop. Δεν είναι κινέζικα, μην ανησυχεί. Και το οποίο έχει να κάνει με την αλλαγή συνηθειών. Πόσο σημαντική είναι η αλλαγή συνηθειών σε ένα πρόγραμμα ανατροφή και προφανώ στον στόχο σου. Και πώ μπορεί σταδιακά να την πετύχει για να κρατά το αποτέλεσμα σε βάθο χρόνου. Πριν ξεκινήσω όμως θα ήθελα να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι, να μου αφήσει και το σχόλιο σου από κάτω, να χτυπήσει και το καμπανάκι για να είσαι ο πρώτος που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω και αν σου άρεσε στο τέλος του βίντεο να κάνεις και ένα thumbs up, οπότε έχεις κάποια μικρά tasks πριν ξεκινήσω. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο θέμα του σημερινού βίντεο και να δούμε τι είναι το habit loop, πώς μπορείς να αλλάξεις μια συνήθεια και πώς μπορείς σταδιακά αυτή τη συνήθεια να την εγκαθιδρύσεις και να την κάνεις κτήμα σου, κρατώντας το αποτέλεσμα του στόχου σου σε βάθος χρόνου. Για πάμε. Εντάξει, με το ξεκίνημα φαντάζομαι ότι βλέποντας το Habit Loop θα λες τι έχει να μας πει πάλι σήμερα. Ε, θα είναι σε αγγλική ορολογία, αλλά θα το αναλύσω προφανώς και στα ελληνικά. Ε, το Habit Loop ε, έχει να κάνει από... Το έχω βρει από ένα βιβλίο που έχω διαβάσει και έχει να κάνει με την αλλαγή συνηθιών. Ο τίτλος τώρα μου διαθέτει ήταν του Charles Dunhink, αν θυμάμαι καλά το συγγραφέα. Ε, και νομίζω το βιβλίο λέγεται Habit Loop. Τόσο πάνω, μικρή παρένθεση αυτό. Ε, πάμε να δούμε λίγο η όλη ροή των συνθειών σου, πώς θα καθορίσει το πώς μπορείς να αλλάξεις μια συνήθεια. Και το λεγόμενο Habit Loop και η δημιουργία συνθειών έχει τρία μέρη. Πρώτο μέρος είναι η σκανδάλη, το λεγόμενο trigger, δηλαδή το έναυσμα μια συνήθεια και θα δώσω παραδείγματα πάνω σε αυτό. Μετά, εφόσον γίνεται η σκανδάλη και έχουμε το έναυσμα, έχουμε την ρουτίνα, ρουτίν και από την οποία θα πάρουμε ένα αποτέλεσμα, το λεγόμενο reward. Οπότε κάθε επαναλαμβανόμενη συνήθεια που έχει απαρτίζεται από αυτά τα τρία μέρη. Παράδειγμα, μπορεί να είσαι στο σπίτι και να βλέπει το σοκολατάκι πάνω στο τραπέζι. Εκείνη τη στιγμή ακριβώ έχουμε το έναυσμα, έχουμε το trigger. Τι κάνεις, ακολουθείς τη ρουτίνα του να φας ε, σοκολατάκι ή σοκολατάκι ή κάποιο άλλο γλυκό για να πάρεις ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα, μία αντίστοιχη απόλαυση. Και αυτά τα τρία μέρη θα τα σπάσουμε λίγο βήμα-βήμα για να καταλάβεις πώς όλο αυτό γίνεται υποσυνείδητα στον εγκεφαλό σου είτε μιλάμε για τα τροφική συνήθεια είτε για μια συνήθεια με την άσκηση και τη γυμναστική που κάνει και πώς μπορεί σιγά σιγά να το παρακολουθείς, να το σπάς σε βήματα και να το αλλάζει δημηματικά για να αλλάζει την συνήθεια αυτήν προς μια καλύτερη εκδοχή. Και αυτό συγκεκριμένου είναι μια εκπαίδευση που κάνω σε όλα τα άτομα που έχουμε σε εξάμεινα και σε 12 μήνα προγράμματα και κυρίως σε 12 μήνα προγράμματα είναι ένα πάρα πολύ βασικό κόνσεπτ στο να κατανοήσουν, να παρακολουθήσουν και να τμηματοποιήσουν την κάθε κακή συνήθεια που έχουν. Και το πρώτο βήμα προφανώς είναι να παρακολουθήσεις το trigger, δηλαδή τις σκανδάλες. Πόσες φορές γίνεται αυτή η σκανδάλη μέσα στην ημέρα, δηλαδή πόσες φορές μέσα στην ημέρα μπαίνεις στη διαδικασία να τσιμπολογήσεις το λεγόμενο σοκολατάκι που δώσουμε σαν παράδειγμα. Αν αυτό δεν το καταλάβεις πόσες φορές γίνεται και δεν το καταγράψεις, δεν θα ξέρεις πόσες φορές υποσυνείδητα καταφεύγεις σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της συγκεκριμένης συνήθειας. Πρόβλημα λοιπόν να παρακολουθήσει πόσα triggers και πόσα ενάρσματα έχει. Τα triggers μπορεί να είναι είτε εσωτερικά, το δικό στον εαυτό δηλαδή, να θελήσω να φω το σοκαλατάκι επειδή το είδα, είτε μπορεί να είναι εξωτερικά triggers από το κοντινό σου περιβάλλον. Δηλαδή να σου πούνε, Ελά, εσύ πάμε να φάμε κάτι έξω, άσε τώρα το δεοτροφολόγιο, άσε το λόγο, πάμε να φάμε κανένα πιτόγυρο. Αυτό είναι ένα εξωτερικό trigger που προκαλεί το περιβάλλον σου και πρέπει εσύ αντίστοιχα να το διαχειριστεί. Το δεύτερο βήμα είναι η ρουτίνα. Μπορεί να έχει μια ρουτίνα κατά την οποία θα θελήσει να καταναλώσει ολόκληρη την τούρτα για να ευχαριστηθεί. Μπορεί να έχει όμω μια αντίστοιχη ρουτίνα ε, μετά την δουλειά σου να πα γυμναστήριο για να ευχαριστηθεί, το οποίο είναι μια καλή συνήθεια. Και τρίτο βηματάκι, η, ε, ε, η ευχαρίστηση που λαμβάνει μέσα από αυτήν την συνήθεια. Γιατί άμα φας ένα ολόκληρο κομμάτι τούρτα ή μια ολόκληρη τούρτα, προφανώς θα ευχαριστηθεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο στο 100% και ίσως στο 120%. Είναι αυτό δηλαδή που αισθάνεσαι όταν τρως ε, πολλά γλυκά μαζί π.χ. Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ευχάριστα. Όμω μετά αυτή η ευχαρίστηση αρχίζει να πέφτει και μπαίνουν ενοχέ γιατί έφαγα τόσο, τι έκανα κτλ. κτλ. Δίνω ένα δεύτερο παράδειγμα μια καλή και μια κακή συνήθεια στο συγκεκριμένο για να το καταλάβει λίγο σαν συνεχόμενη ροή. Μπορείτε να είσαι κουρασμένο από τη δουλειά και να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό είναι το trigger, το ένα μα, δηλαδή. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και γυρνάω στο σπίτι. Και να έχω μια εγκαθιδρυμένη ρουτίνα όταν γυρίσω στο σπίτι κουρασμένο από τη δουλειά. Να ακολουθήσω μια ρουτίνα όπου θα χαλαρώσω τον καναπέ, θα παραγγείλω πίτσα και θα πιω και ένα κρασάκι. Αυτή είναι η ρουτίνα σου. Η οποία ρουτίνα τι θα μου δώσει, θα μου δώσει μια. Πάρα πολύ καλή και ωραία ευχαρίστηση, χαλάρωση και θα με ικανοποιήσει, και αυτό θα γίνεται ίσω κυκλικά και επαναλαμβανόμενα κάθε φορά μετά τη δουλειά και μετά από μια κουραστική μέρα. Μια αντίστοιχη καλή συνήθεια θα ήταν το να τελειώσω τη δουλειά, να μπω στο αυτοκίνητο δηλαδή να έχουμε το έναυσμα, να ακολουθήσω μια ροτίνα που θα ήταν να πάω να ασκηθώ έξω ή να πάω στο γυμναστήριο για να κάνω την προπόνησή μου για να πάρω αντίστοιχα ένα αποτέλεσμα που θα ήταν η ευχαρίστηση μέσω της γυμναστικής και της προπόνησής μου. Η πρώτη, το πρώτο παράδειγμα που αναφέραμε είναι μια θεωρητικά κακή συνήθεια, η οποία σε βγάζει εκτός στόχου αν γίνεται επαναλαμβανόμενα. Το δεύτερο παράδειγμα που αναφέραμε είναι μια καλή συνήθεια. Τώρα πάμε στο σκέλος του πώς αλλάζουμε τι συνήθειε και θα επικεντρωθούμε προφανώ στι διατροφικέ συνήθειε, αλλά αυτό μπορεί να το γενικεύσει και σε οποιαδήποτε άλλη συνήθεια θε να βελτιώσει σε κάθε τομέα τη ζωή σου. Πρώτο βήματάκι είπαμε ότι πρέπει να παρακολουθήσει το πόσα ενάυσματα και triggers έχει μέσα στην ημέρα. Να τα καταγράψει, να είναι οι κουκιδίτσε που έχει μέσα στην ημέρα, είναι 5, 10, 15, 20 και να αρχίσεις να παρακολουθείς τον εαυτό σου κατά πόσο υποκύπτει σε αυτά τα μικρά triggers. Το δεύτερο βήμα είναι να πάμε να αλλάξουμε σταδιακά την ρουτίνα. Δεν θέλουμε να, στα, να αλλάξουμε από τη μια στιγμή στην άλλη τη ρουτίνα. Δηλαδή, αν δεν σου αρέσει η άσκηση, δεν θέλουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Από εκεί που δεν κάνει καθόλου άσκηση, να βάλει 7 φορέ την εβδομάδα καθημερινά άσκηση. Γιατί θα είναι μια πολύ σκληρή ρουτίνα η οποία θα σου δίνει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ευχαρίστηση. Οπότε, κάθε ρουτίνα που βάζει πρέπει να είναι σταδιακή για να σου δίνει ένα πολύ καλό ποσοστό ευχαρίστηση και ίσω λίγο λιγότερο από το 120% που ανέφερα να είναι γύρω στο 80 με 90%. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε δύο φορέ άσκηση τη βδομάδα και αντίστοιχα να μην σου είναι τόσο κουραστικό και να έχει μια αντίστοιχη καλή ευχαρίστηση από αυτό το χαμηλό ποσοστό στόχου όσον αφορά την άσκηση. Άλλο παράδειγμα θα ήταν το να αλλάξει σταδιακά τη ρουτίνα στο junk food. Δηλαδή, από το να φτιάξεις, από το να παραγγείλει μπέργκερ απ' έξω, να φτιάξει ένα σπιτικό μπέργκερ το οποίο θα σου δώσει μια πολύ καλή εξίσου ευχαρίστηση σε ένα πολύ καλό ποσοστό 80 με 90% και όχι ίσως στο 100 με 120% που είπαμε προηγουμένω. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να αλλάξει σταδιακά τη ρουτίνα σου και από τα 8 κομμάτια πίτσα που τρώ, που είναι η ρουτίνα σου, η καθιερωμένη, να φας 7 κομμάτια, 6 κομμάτια. Αντίστοιχα, με ένα ή δύο λιγότερα κομμάτια πίτσα, θα πάρει μια πάρα πολύ καλή ευχαρίστηση. Το ίδιο συμβαίνει με το γλυκό. Αν συνήθιζε να τρώ ε, 4 κομμάτια τούρτα για να πάρει μια ευχαρίστηση στο 120%, δοκίμασε να φας ένα κομμάτι τούρτα ή 2 κομμάτια τούρτα για να πάρει μια εξίσου καλή ευχαρίστηση, αλλά σε ένα μικρότερο ποσοστό. Αυτό που θέλω να καταλάβει στο συγκεκριμένο μοτίβο και να συνοψίσω κιόλα είναι ότι κάθε ρουτίνα που αλλάζει πρέπει να γίνεται σταδιακά έτσι ώστε να παίρνει ένα πολύ καλό ποσοστό ευχαρίστηση για τη συγκεκριμένη συνήθεια. Αν το ποσοστό ευχαρίστησή σου είναι πάρα πολύ χαμηλό, γύρω στο 80 με 40 ή 50%, τότε αυτή η συνήθεια δεν θα μπορέσει να κρατηθεί. Αν όμως έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό με μια μικρή αλλαγή ρουτίνας, αυτή η συνήθεια σταδιακά θα αρχίζει να αλλάζει και πάνω σε αυτήν θα χτίζεις. Δηλαδή το σώμα σου θα συνηθίζει στην μικρότερη ποσότητα γλυκού, θα έχεις ευχαρίστηση, δεν θα νοτιστερεί σε κάτι και σιγά σιγά θα μπαίνει σε μια σταδιακή αλλαγή και ρουτίνα και παρακολούθηση των triggers που έχει μέσα στην ημέρα, αλλά και τη ευχαρίστηση που έχεις. Οπότε σημαντικό σε αυτή την τριπλέτα είναι ό,τι και να κάνει, να το κάνει σταδιακά στην αλλαγή των συνηθιών σου και μέσα από κάθε μικρή και σταδιακή αλλαγή να παίρνει μια εξίσου, ένα εξίσου πολύ καλό επίπεδο ευχαρίστησης και επιβράβευσης μέσα από τον μικρό στόχο και τη μικρή διαφοροποίηση που έχεις κάνει. Αυτό είναι με πολύ συνοπτική έννοια το λεγόμενο habit loop και το πώς δημιουργούνται οι συνήθειές μας μέσα στη ζωή μας αλλά και το πώς αλλάζουν. Προφανώς, το έδωσα όσο πιο συνοπτικά μπορούσα. Ε, μπορούσαμε όμως σιγά σιγά να το εντάξει με τα βήματα που είπαμε. Στα προγράμματα όμως, όπως ανέφερα και προηγουμένως, γίνεται ε, πιο συστηματική παρακολούθηση πάνω σε αυτό και Πολλέ σωματικέ αλλαγέ που έχουμε κάνει βασίζονται στην αλλαγή συνήθειών και θέλω να θυμάσαι ότι αν δεν αλλάξουν οι συνήθειέ σου σταδιακά και δεν βάλει μικρού στόχου, τότε η μαζική αλλαγή συνήθειών και η μαζική αλλαγή στόχων δεν θα σου οδηγήσει σε ένα επίπεδο ευχαρίστηση και θα... δεν θα ευχαριστιέσαι την προσπάθεια που κάνει. Θα συχτηρίζει, θα σταματά τη δίαιτα, θα σταματά την τροφή και θα κάνει μια τρύπα στο νερό, όπω γίνεται σε πάρα πολλού διαιτόμενου. Οπότε το ρεζουμέ και το αυτό που θέλω να κρατήσεις μέσα από αυτό το βίντεο είναι ότι πρέπει να εστιάζει στην αλλαγή των συνηθιών σου σε κάθε προσπαθιά σου, σε κάθε στόχο, σε κάθε αποτέλεσμα που θε να έχει, σε κάθε τομέα τη ζωή σου. Αυτά έχω να για σήμερα. Ελπίζω να σου φανεί χρήσιμο να το βάλει σε πράξη και προφανώ σταδιακά να μπει και εσύ στο μαγικό πλαίσιο τη αλλαγή συνηθιών. Και αν σου άρεσε, θα να κάνει ένα thumbs up στο συγκεκριμένο βίντεο, να αφήσει και το σχολείο από κάτω για να το συζητήσουμε περαιτέρω και αν έχει κάποια έτσι παραπάνω απορία στο συγκεκριμένο ε, θέμα που ανέλησα σήμερα. Ένα subscribe θα με βοηθούσε πάρα πολύ και θα με στήριζε στην προσπάθεια που κάνω με τα συνεχόμενα βίντεο κάθε Τετάρτη στο κανάλι μου στο YouTube και χτύπα και το καμπανάκι από κάτω για να είσαι ο πρώτος που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω. Μέχρι το επόμενο, μπε στο ρόλο της αλλαγής των συνθειών σου και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.